Πρόεδρε, επίσημα ξεκινάει και η προετοιμασία της ομάδας φέτος, στόχους και τι πρέπει να περιμένουμε από την ομάδα φέτος. Σας καλωσορίζω καταρχάς την πρώτη της ομάδας για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Είναι γεγονός ότι δεν ξεκινάμε όπως θα θέλαμε, στη λογική ότι όλο το ρόστερ δεν είναι παρόν στην έναρξη προετοιμασίας. Βέβαια αυτό ήταν αρκετά δύσκολο να γίνει, δεδομένου ότι ξεκινάμε πάρα πολύ νωρίς και αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα τα οποία ήταν αναμενόμενα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές μας είναι ακόμη σε άδεια από τη διοίκηση. Κάποιες μεταγραφές, αν και έχουν προχωρήσει, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τις επόμενες μέρες πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι εν πλήρη απαρτία. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε με το ρόστερ το οποίο τελείωσε τη χρονιά και με τις απουσίες οι οποίες είναι γνωστές, για να μην κουράζω. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είναι όλοι παρόντες, τόσο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στην Ελλάδα, αλλά και στη συνέχεια αυτό που θα γίνει στην Αυστρία. Ο Αστέρας κάθε χρόνο βάζει τον πύχη και ψηλότερα, το έχει αποδείξει εξάλλου. Η παρουσία του σε τρία συνεχόμενο Europa League, στην παρουσία του στον τελικό πέρυσι του κυπέλλου Ελλάδος και γενικά η καθιέρωσή του στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι και για τη νέα χρονιά, πραγματικά αυτό το οποίο βάζουμε ως στόχο είναι ο Αστέρας να πιστοποιήσει αυτή την ανωδική πορεία και φυσικά να καταλάβει μια θέση ακόμα ψηλότερα από αυτές που έχει καταλάβει μέχρι σήμερα. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά ό,τι αξίζει εμείς πραγματικά το προωθούμε. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στο Στάικο Βεργέτη, διότι είναι ένα παιδί δικό μας, ένα παιδί το οποίο έδειξε την αξία του κατά την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο και φυσικά τον εμπιστευόμαστε πλήρως να οδηγήσει στον Αστέρα ακόμα ψηλότερα τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Ξεκινάει μια καινούργια χρονιά. Θέλω να σας χαιρετήσω όλους, να έχουμε μια συνεργασία αρκετά καλή. Ο Αστέρας έχει κάνει μια τεράστια διαδρομή, έχει γίνει ένα τεράστιο κλαμπ. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας. Πιστεύω ότι αυτό το αξίζει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις που έχει δημιουργήσει με τη διαδρομή του στο απόλυτο και στο ακέραιο, ώστε να πετύχει τους στόχους, γιατί κάθε χρόνο σηκώνει τον πύχη, ανεβάζει τους στόχους και νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλές εκπλήξεις στα επόμενα χρόνια όσον αφορά τις επιτυχίες που μπορεί να κάνει. Τα στάδια της προετοιμασίας είναι τα δεδομένα, είναι τα φυσιολογικά στάδια που ακολουθεί μια ομάδα η οποία βρίσκεται στη Super League. Αυτά είναι καθαρά τεχνικά θέματα και απλά οι χρόνοι και οι περίοδοι είναι μέχρι τις 29 του μηνός θα είμαστε στην Τρίπολη, 29 θα φύγουμε για Αυστρία μέχρι τις 10 του μηνός και όπως ξέρετε 16 του μηνός Ιουλίου θα είναι το παιχνίδι του κυπέλλου, του ευρωπαϊκού κυπέλλου και αυτή είναι η πορεία της προετοιμασίας. Σίγουρα βρήκα και θα βρω στη συνέχεια γιατί τώρα ήρθα. Δεν νομίζω ότι μου προκαλεί κάτι έκπληξη. Βλέπω αυτά όπως ακριβώς τα φανταζόμουν, δηλαδή τις εγκαταστάσεις του, τους ανθρώπους του, το μέγεθός του, το μεγαλείο του που έχει δημιουργήσει. Είναι ένας χώρος που θα ήθελε κάθε προπονητής να δουλέψει γιατί υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις ώστε να παράγεις έργο και να βγάζεις, σε προδιαθέτει να βγάζεις όλη την ενέργεια που έχεις ώστε να βοηθήσεις και να προσφέρεις. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες και τη διοίκηση και τον προπονητή μας, τον κύριο Βεργέτη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και μου έδωσαν αυτό το νευραλγικό και υπεύθυνο πόστο και θα προσπαθήσω μέσα από τη δουλειά, τη συμπεριφορά μου και την παρουσία μου να βοηθήσω κι εγώ ώστε να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης τους. Τους ευχαριστώ και πάλι τερμά που με έβαλαν μέσα στην οικογένεια του Αστέρα, σε αυτό το τεράστιο κλαμπ. Εντάξει, είμαι χαρούμενος που έχω έρθει σε αυτή την ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευελπιστώ να βοηθήσω κι εγώ από τη μεριά μου να συνεχίσουν οι επιτυχίες και κάθε χρόνο ο Αστέρας Τρίπολης να... Εντάξει, το στόχο πάντα για τον Αστέρα είναι το ίδιο. Βέβαια, το όνειρο από την ομάδα είναι να βγούμε στη ζώνη στη UEFA. Σίγουρα είναι πάρα πολύ νωρίς, έχουμε τρεις αγώνες, αλλά εντάξει, σαν στόχο είναι το πρώτο και μετά βέβαια να είμαστε σημαντική ομάδα στο πρωτάθλημα, όπως αυτή τη τελευταία τρία χρόνια. Πέρυσι έκανες πολλά χιλιόμετρα στο πρωτάθλημα, είσαι και φέτος έτοιμος να ρίξεις τόσο τρέξιμο. Ναι, βέβαια και παραπάνω. Νομίζω που πέρσι τα τελευταία παιχνίδια από το πρωτάθλημα ένιωθα λίγο κουρασμένη και εντάξει, πιστεύω ότι φέτος θα είναι και ακόμα καλύτερα.
Bueno, los objetivos en general es hacer el primer objetivo que tenemos, pasar la fase de UEFA que tenemos, de la pre-UEFA, y obviamente pensando a mayor escala los playoffs y empezar a sumar puntos para estar tranquilos. Ο πρωταρχικός στόχος βέβαια είναι ο προκληματικός, να περάσει το προκληματικό γύρο που έχουν τώρα για το Europa League. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, να τα πάνε καλύτερα από πέρσι και να τερματίσουν ψηλότερα στα play-off. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος καταρχήν που ανήκω πλέον στην ομάδα. Πιστεύω είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Πρώτος στόχος είναι να δουλέψω προσωπικά εγώ, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα και να ευχαριστήσω αυτούς που με επέλεξαν, με εμπιστεύτηκαν για να είμαι στην ομάδα. Πρόσφατα, πριν 20 μήνες, είχες παίξει ως αντίπαλος σε αυτό το γήπεδο. Πλέον είσαι και εσύ μέλος του Αστέρα και θα προπονείσαι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τελικά, πώς τα φέρνει η ζωή έτσι? Ναι, εννοείται αυτό. Νομίζω ότι με βοήθησε αυτό το παιχνίδι τότε. Είχα πάει καλά, θεωρώ. Και εντάξει, η ομάδα με είδε, με εμπιστεύτηκε και είμαι εδώ τώρα. Θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Να σε καλά, καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Έτσι ακριβώς. Ξεκίνησαμε νωρίς, αλλά αυτό έχει το ποδόσφαιρο, δεν πειράζει. Θα δείξουμε, εγώ είμαι έτοιμος για τον νέο στόχο. Σαφώς είμαι έτοιμος και αφού βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα που με εμπιστεύτηκαν και οι άνθρωποι και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Τώρα από την αρχή θα προσπαθήσουμε να μαζευτούμε όλοι οι παίχτες μαζί, να πάμε μετά για την προετοιμασία και να δουλέψουμε όλοι σκληρά για αυτό το δύσκολο έργο που μας περιμένει. Γιατί ο Αστέρας πάντα κάθε χρόνο βάζει το πήχη όλο και πιο ψηλά. Ναι, νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος και αυτό είναι κατόρθωμα για μένα, γιατί ο στόχος μου ήταν αυτός, να βρίσκομαι σε μία από τις καλύτερες ομάδες. Τώρα μακάρι να έρθει κάποιος τίτλος που είναι ο επόμενος στόχος. Να είσαι καλά, καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ.